κοίτα, αυτά τα νούμερα όταν τα προσθέσαμε νομίσαμε ότι κάναμε λάθος. Ξέρουμε τα χρόνια δηλαδή, γιατί δεν είχαμε στατιστικά συνολικά χρόνων. Είχαμε στατιστικά κάθε χρόνο, κάθε 2.755.000 κλήσεις στην εθνική γραμμή εισόδου για τα παιδιά. Κλήσεις. Που σημαίνει φάσα ενός παιδιού, από τη φάσα ενός παιδιού μέχρι το ότι θέλει να μιλήσει γιατί έχει αρρωστική απογοήτευση ένας έφηβος. Αλλά όμως οι σοβαρές κλήσεις, η διαχείριση σοβαρών θεμάτων ήταν 535.000 κλήσεις. Αντιμετώπιση προβλημάτων παιδιών που βρήκαμε τους γιατρούς στα νοσοκομεία να τα αποκρίνονται. Βρήκαμε τις εταιρείες να μας κάνουν τη χορηγία για να μπορέσουμε να δώσουμε μια δυνατότητα σε κάποιο παιδί. Βρήκαμε τον δήμαρχο, τον εκάστοτε δήμαρχο που είχαν τη διαφορά. Δεν είναι όλοι οι δήμαρχοι, κάποιοι δήμαρχοι θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Βρέθηκαν κάποια παιδιά κάποια στιγμή στη Σαντορίνη που δεν υπάρχει, υπήρχε ανάγκη που είχε τέτοια πρόνοια. Και του λέμε: δήμαρχε, μπορεί να πας αυτά τα παιδάκια μέχρι να σταματήσει το πρόβλημα τη κακοκαιρία. Και λέει: βεβαίως θα με καλύψετε. Πήρα τον εισαγγελέα Σάββατο πρωί. Και ο εισαγγελέας βεβαίως κύριε Γιαννόπουλε λέει: εφόσον τα παιδιά μπορούν να κάνουν, κανένα πρόβλημα. Έδωσε προφορική εντολή. Το λιμενικό λοιπόν έφυγε από αυτό το πρόβλημα γιατί και δύο παιδιά και δεν ξέρει τι θα κάνει. Και ο δήμαρχος ανέλαβε στην προσωρινή φιλοξενία των παιδιών μέχρι τη Δευτέρα. Που θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά που κάνουν δεν είναι μόνο επειδή υπάρχουν δομημένες διαδικασίες και δομές, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν τη διαφορά. Αν μου πείτε να κάνουμε να μια οργανωμένη πολιτεία, να την έχουμε, τι θέλουμε. Επειδή όμως δεν συμβαίνουν πάντοτε τα πράγματα καλύτερα, εάν πάρουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, εάν έρθουμε σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους, νομίζω ότι θα βρεθούν λύσεις.